Η διαδικασία απόδοση ασύλου αποτελεί μια ουσιώδη νομική και διοικητική διαδικασία. Διαδικασία που επηρεάζει άμεσα και καταλητικά το μέλλον ανθρώπων. Η υπηρεσία ασύλου σε πρώτο βαθμό και η αρχή προσφυγών σε δεύτερο, εκπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο αυτή την αποστολή. Στο πρόσωπο τη κυρία Εκατερίνη Κουτσοπούλου, τιμούμε του διοικητικού δικαστέ, οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου να ανακτήσει η χώρα μα τον έλεγχο του μεταναστευτικού. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη συμβολή τη, καθώ και τη συμβολή των Ελλήνων δικαστών στην καλλιέργεια του αισθήματο ασφάλεια σε όλου του πολίτε αυτή τη χώρα. Τα διοικητικά δικαστήρια βρίσκονται στι τεκτονικέ πλάκε ανάμεσα στη δικαστική και πολιτική εξουσία. Οι Έλληνε διοικητικοί δικαστέ έχουν συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή τη Σύμβαση τη Γενέβη του 1951 για του πρόσφυγε, στην τήρηση του κεκτημένου για το άσυλο στην Ελληνική Ένωμη Τάξη. Η σύμβαση της Γενέβης εδράζεται στη βασική θεμελιώδη παραδοχή. Μόνο εκείνοι που εμπίπτουν στον ορισμό του πρόσφυγα περιβάλλονται με διεθνή προστασία. Όσοι βρίσκονται εκτό του πεδίου εφαρμογή του ορισμού απορρίπτονται και ω εκ τούτου πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγή του ή σε ασφαλή χώρα διέλευση. Ο διαχωρισμό αυτό είναι ουσιαστικό και εκεί παίζει καταλητικό ρόλο η αρχή προσφυγών και είναι στην καρδιά του συστήματο του διεθνού δικαίου που δημιουργήθηκε με τη συνθήκη της Γενέβης και το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης. Δεν είναι ένα απλό θέμα σημειολογίας. Είναι ένα ζήτημα ουσιαστικό. Το κύρος του συστήματος διεθνούς προστασίας βασίζεται ακριβώς στην ορθή λειτουργία αυτού του διαχωρισμού. Αν τα κράτη-μέλη χορηγούσαν άσυλο σε όλους, δεν θα είχε νόημα το διεθνές σύστημα ασύλου. Αν εξομοιώναμε όλους όσους εγκατέλειπαν τη χώρα τους λόγω κινδύνου με αυτού που επιλέγουν να ταξιδέψουν παρανόμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστικά και μόνο για οικονομικού λόγου, θα πλήταμε την όλη νομική κατασκευή του συστήματο διεθνή προστασία. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα θα πρέπει να βρίσκονται απέναντι στη μετανάστευση. Αντιθέτω, πρέπει να προχωρήσουμε σε περισσότερου ουσιώδει διαδρόμου νόμιμη μετανάστευση για όσου θέλουν και μπορούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο που έχει ακολουθηθεί και εκτιμάμε περιόριστα το ρόλο της αρχής προσφυγών, των κορυφαίων διοικητικών δικαστών που την απαρτίζουν, ειδικά της κυρίας Κουτσοπούλου που βραβεύουμε σήμερα για την πολιετή προσφορά της και την ευχαριστούμε για αυτή. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας, να εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο και να σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Αξιότιμη κυρία Κουτσοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4825 του 2021, το προεδρικό διάταγμα υπαρήθμι 95 του 2021 και τη γνωμοδότηση της κατανόμου νόμου αρμοδίας επιτροπής, είναι μεγάλη χαρά να σα την διαμνημόνευση μεταναστικής αρρωγής Β' Τάξης. Ευχαριστώ πολύ.